Μετά την αναβολή που πήρε η δίκη για τη διαθήκη του Άκη Τσοχατζόπουλου, το πρωινό το πρωί της 3ης 8 Δευτέρα, έφερε στο φως της δημοσιότητας το ιδιόχειρο γραπτό μαζί με ένα νέο ηχητικό ντοκουμέντο. Μέσα από τη διαθήκη μαθαίνουμε ποιους ορίζει ως κληρονόμους του και ποιους τελικά αποκληρώνει. Το ηχητικό ντοκουμέντο, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Άκης Τσοχατζόπουλος, υπάρχει επειδή τα γράμματα του είναι περίεργα λόγω της μυοπάθειας που είχε στα άνω άκρα. Το ποσοστό από την περιουσία του Άκη Τσοχατζόπουλου που πάει στους κληρονόμους του. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Άκη Τσοχατζόπουλο, η μοναδική κληρονόμη του είναι ο μικρότερος γιος του και η γυναίκα του. Έτσι, αποκληρώνει τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, την Αρετή και τον Αλέξανδρο. Το ποσοστό που έχει ορίσει για τον καθένα είναι 70% στον γιο του Άκη και 30% στη Βίκη Τσοχατζοπούλου. Ωστόσο, επειδή η περιουσία του έχει δημευθεί, δεν υπάρχουν ακίνητα ή μετρητά. Η μοναδική περιουσία που έχει και περνάει στα χέρια του 15χρονου γιου του είναι το ιστορικό απόρριτο αρχείο του. Thank you.